Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με ανοιξιάτικο καιρό θα κυλήσει και το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας, όπως μπορούμε να δούμε στον πρώτο μας χάρτη, στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρούμε λοιπόν το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο καλύπτει τη Μεσόγειο από το ύψος της Ισπανίας μέχρι και τη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων εμποδίζει τις κακοκαιρίες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη να βρουν το δρόμο τους σε νοτιότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και έτσι λοιπόν διατηρείται ο πολύ καλός καιρός. Ταυτόχρονα έχουμε και μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών που οδηγούν βέβαια τον υδράργυρο σε άνοδο. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι τόσο στη χώρα μας αλλά γενικότερα στα νοτιότερα τμήματα της γυριάς Υπήρου έχουμε απουσία νεφικών συστημάτων. Βλέπετε οι συννεφιές ότι εντοπίζονται από το ύψος περίπου της βόρειας Ιταλίας και πιο βόρεια. Εκεί λοιπόν μετατοπίζονται τα συστήματα κακοκαιρίας, δεν μπορούν πλέον να κινηθούν πιο νότια και αυτό βέβαια μας χαρίζει έτσι ανοιξιάτικες ημέρες με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Βέβαια αυτό που τονίσαμε και στην αρχή του βελτίου μας, προσοχή τη νύχτα και νωρίς το πρωί στις ομίχλες και στην περιορισμένη ορατότητα, γιατί αυτές οι θερμές αέριες μάζες συνδυάζονται με πιο ψυχρές, με αποτέλεσμα έτσι να δημιουργούνται αυτά τα χαμηλά νέφη, χαμηλά λοιπόν στην επιφάνεια του εδάφους που δημιουργούν την ομίχλη. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τρίτη, αν εξαιρέσουμε τα δυτικά τμήματα αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές, βροχές οι οποίες βέβαια δεν προβληματίζουν σε καμία περίπτωση, στην υπόλοιπη χώρα να μένουμε πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με κάποιες βέβαια άραιες συννεφιές. Τοπικές ομίχλες τώρα νωρίς το πρωί, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βλέπετε χαρακτηριστικά ότι στις θάλασσές μας στρέφονται σε νοτιοδυτικούς και θα φτάνουν σε εντάσεις τα 4 με 5 και προς το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, τοπικά ακόμη και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε νέα μικρή άνοδο θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 18 με 20, τοπικά και 22 βαθμούς Κελσίου. Έντονη βέβαια η αίσθηση του κρύου τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμέρισματα, εκεί όπου ευνοούνται και οι θερμοκρασιακές αναστροφές. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τρίτη δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής. Θα έχουμε έτσι κάποιες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα, όχι κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και Νότιο Εβοϊκό θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 4 τοπικά ακόμη και 5 μποφόρ και δείτε βέβαια ότι η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει με τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε περίπου από τους 10 με 12 τώρα νωρίς το πρωί, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και στην περιοχή της Αττικής. Πάμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπου και εδώ τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές ομίχλες ή και περιορισμένη τοπικά ορατότητα. Τις υπόλοιπες ώρες ημέρας θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με λίγες όμως αραιές συννεφιές. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 3 τοπικά ακόμη και 4 μποφόρ και δείτε ότι και εδώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φλερτάρει με τους 17 τοπικά ίσως και 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στο κέντρο της πόλης και λίγο βέβαια πιο δυτικά. Πάμε να δούμε τώρα και για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ η μέρα ενδέχεται να ξεκινήσει τοπικά με περιορισμένη ορατότητα ή και τοπικές ομίχλες. Τις υπόλοιπες όμως ώρες της ημέρας θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές με βάση τα πιο ανατολικά τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Οι άνεμοι στο βόρειο-βόρειο Ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 3 με 4 πρόσκαιρα στα πιο ανατολικά τμήματα, πιθανούν ακόμη και 5 μποφόρ. Και δείτε ότι και εδώ η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και τους 16 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ζέστη για την εποχή, κρύο όμως τώρα νωρίς το πρωί. Προσέχουμε γιατί οι θερμοκρασιακές αναστροφές δεν αποκλείεται να οδηγήσουν ακόμη και στο σχηματισμό παγετού. Πάμε και λίγο πιο νότια τώρα για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο και εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται τώρα νωρίς το πρωί με την αυξημένη σχετική υγρασία να σχηματιστούν και εδώ τοπικές ομίχλες.
Κάποιες τοπικές βροχές ίσως κάνουν την εμφάνισή τους στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι και εδώ στρέφονται σε νότιους, θα ενισχυθούν στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Δυτική, νότιο-δυτική άνεμοι κοντά στα 5 με 6 υποφόρκιο, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και στους χάρτες των βροχοπτώσεων. Δείτε λοιπόν ότι και αύριο Τετάρτη με τους χρωματισμούς δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα λέγαμε ότι και η αυριανή μέρα θα κυλήσει στο ίδιο έτσι μοτίβο με τη σημερινή. Περιμένουμε δηλαδή κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές προς τα δυτικά τμήματα και το Ανατολικό Αιγαίο. Πέμπτη τώρα, ανήμερα των Θεοφανίων, ίσως έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα πιο δυτικά τμήματα της χώρας μας. Θα μας προσεγγίσει μία διαταραχή από τα κεντρικά τμήματα της Γυριάς Υπήρου. Φαίνεται ότι αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό δεν θα αντέξει για αρκετές ημέρες. Θα καταφέρει λοιπόν τελικά να διαλυθεί από την πίεση που δέχεται από τις κακοκαιρίες βορειότερα. Και βλέπετε λοιπόν ότι Παρασκευή, αλλά κυρίως Σαββατοκύριακο, θα επικρατήσει πλέον κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, που σημαίνει θα έχουμε βροχοπτώσεις, θα πέσει και η θερμοκρασία και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι στις θάλασσές μας. Άρα λοιπόν θα πάμε πλέον σε πιο συμβατό με την εποχή καιρό, από τα Θεοφάνεια, κυρίως του Αγιανιού θα λέγαμε, και μετά. Πάμε να δούμε και να κλείσουμε με αυτό, με τον χάρτη των αερίων μαζών, κάτι που δικαιολογεί λοιπόν αυτή τη μεταβολή. Δείτε ότι μέχρι και την Τετάρτη-Πέμπτη θερμές και σχετικά υγρές αέριες μάζες θα επηρεάζουν τη χώρα μας, που σημαίνει ότι θα έχουμε γενικά υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές ομίχλες με λίγες βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Δείτε όμως στη συνέχεια ακολουθεί μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα με το μπλε χρώμα από την Κεντρική Ευρώπη και αυτό βέβαια θα οδηγήσει στην κακοκαιρία που αναφέραμε λοιπόν προηγουμένως το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Άνοιξη λοιπόν μέχρι τα Θεοφάνεια και στη συνέχεια πάμε σε πιο συμβατό καιρό με την εποχή.